Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή. Είναι γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο στην πόλη, ωστόσο μετακινά σε αυτό το επίπεδο ως υποψήφιος βουλευτής ασχολείται για πρώτη φορά. Είναι ο κύριος Άρης Παπαμιχαήλ, ο οποίος κατέρχεται υποψήφιος βουλευτής Ιωαννίνων με το ΕΠΑΜ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα Έλενα και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Παπαμιχαήλ, θα ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι το ΕΠΑΜ το γνωρίσαμε πολύ έντονα εκεί στα γεγονότα του δημοψηφίσματος το 2015. Κάνατε ένα άλμα, βγήκατε πολύ μπροστά στην κοινωνία και ως τότε έχετε έτσι κάποιες σταθερές θέσεις, απόψεις. Θα ήθελα ωστόσο για τον κόσμο που δεν ασχολείται τόσο πολύ με την πολιτική και τώρα ίσως μας παρακολουθεί να εξηγήσουμε λίγα πράγματα για το ΕΠΑΜ. Τι είναι, τι πρεσβεύει πολιτικά και γιατί ζητάτε αυτή τη στιγμή την ψήφο, την ενίσχυση του ΕΠΑΜ από τον ελληνικό λαό. Έλενα, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο ξεκίνησε το 2011 μέσα από την πλατεία, μέσα από τους αγανακτισμένους. Mm-hmm. Και φυσικά εμπνευστής και δημιουργός είναι ο οικονομολόγος ο Δημήτρης Καζάκης. Στη συνέχεια και μπορώ να πω ότι ο Δημήτρης ο Καζάκης είναι ο μοναδικός που από τότε είχε δει την ιδιώνυμη δημοσιονομική και οικονομική κατοχή στην οποία σιγά σιγά μετεξελίχθηκε η κατάσταση μέσω των μνημονίων. Βέβαια τότε κανείς δεν μπορούσε να το δει. Οφείλω να ομολογήσω ότι μάθαμε πάρα πολλά από τον Δημήτρη, ακόμη και εμείς οι οικονομολόγοι, γιατί μας οδήγησε στο να αναζητήσουμε, να ψάξουμε, να βρούμε και να καταλάβουμε καλύτερα. Λοιπόν, στη συνέχεια υπήρξαν διάφορες ζυμώσεις, υπήρξαν τριβές, υπήρξαν και προβλήματα όπως είναι αδύνατο να μην συμβούν μέσα σε τέτοιους χώρους. Σωστή. Εγώ βρέθηκα για ένα διάστημα, για πολλά χρόνια, σαν φίλος στον χώρο αυτό. Δηλαδή ουδέποτε είδα τον εαυτό μου να έχω μια πολιτική καριέρα ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτή μου απόφαση τώρα είναι γιατί πραγματικά ο ίδιος ο Δημήτρης με έπεισε με ένα απλό επιχείρημα λέγοντάς μου ότι αν κάποιος ο οποίος μπορεί να σταθεί, γνωρίζει και μπορεί να έχει δράση, αν αυτός αρνηθεί, αν αυτός δεν συμμετέχει, τότε δεν υπάρχει λόγος να διαμαρτυρόμαστε. Mm-hmm. Και αυτό το επιχείρημά του με έπεισε, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, μιλάμε για το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι δεν κατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές μόνο σαν ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Mm-hmm. Κατεβαίνουμε σε κοινό ψηφοδέλτιο με το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Δηλαδή το ψηφοδέλτιο θα λέει πάνω ΕΠΑΜ ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛΑΜΤΑ. Και επίσης έχουμε την υποστήριξη, νομίζω ότι το γνωρίζεις γιατί είσαι δημοσιογράφος που είσαι μέσα στα πράγματα. Έχουμε την υποστήριξη του Δίκη, των Πολυτέκνων Ελλάδος, της Άμεσης Δημοκρατίας και πολλών άλλων προσωπικότητων. Mm-hmm. Τολμάω να πω δηλαδή ότι το ΕΠΑΜ αυτή τη στιγμή δεν κατεβαίνει σαν ένα κόμμα. Κατεβαίνει σαν ένας κοινός τόπος, σαν ένα κίνημα όπου γίνεται δεκτός οποιοδήποτε ανεξαρτήτου ιδεολογίας, γιατί αυτή τη στιγμή δεν προτάσουμε ιδεολογία. Mm-hmm. Δεν είμαστε ούτε αριστεροί, ούτε δεξιοί, ούτε σοσιαλιστές, ούτε ευρωπαϊστές, ούτε οτιδήποτε. Είμαστε απλά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε συνειδητοποιήσει σε τι καθεστώς βρίσκεται η χώρα μας, τι έρχεται ακόμη εάν και εφόσον παραμείνουμε μέσα σε αυτό το καθεστώς και βάζουμε στην άκρη τις ιδεολογίες μας και προτάσουμε ένα κοινό σκοπό. Το αύριο χωρίς αυτό ακριβώς το καθεστώς και αμέσως την επόμενη μέρα πώς είναι δυνατόν να αναταχθεί και να αναπτυχθεί η οικονομία και πώς μπορεί να ευημερήσει η μέση ελληνική οικογένεια. Πολύ. Δηλαδή δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή ούτε εγώ προσωπικά, αλλά ποτέ δεν το βλέπα για να είμαι ειλικρινής. Δεν μου αρέσει να είμαι μέσα σε ένα κόμμα και να έχω παροπίδες επαναλαμβάνοντας κάποιες μπροσούρες. Θέλω να λέω την αλήθεια, να εκφράζω τον εαυτό μου, να κοιτάζω τον άνθρωπο στα μάτια και να μπορώ να τον ξανακοιτάξω στα μάτια, συνεπής στον τρόπο της ζωής μου, με τα λόγια μου. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και συμμετέχω αυτή τη στιγμή σε αυτό το κίνημα, θα το τονίζω αυτό ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι κόμμα, δεν είναι παροπίδες, δεν είναι αριστερά-δεξιά, αλλά είναι ένα κίνημα στο οποίο ζητούμε από οποιονδήποτε. Έχει κουραστεί, έχει φοβηθεί, έχει καταλάβει το τι συμβαίνει, να μας υποστηρίξει καταρχήν για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανατροπή μέσα στη Βουλή. Δηλαδή, έχουμε θέσει 3 μήνες, εφόσον δεν έχουμε βέβαια κάποιο πολεμικό γεγονός ή κάποια μεγάλη θεομηνία που να φέρει τα πάνω κάτω, έτσι, φυσιολογικούς 3 πολιτικούς μήνες, να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτό το οποίο συμβαίνει, δηλαδή να πετύχουμε την αλλαγή της πολιτικής που εφαρμόζεται για το μέσο Έλληνα.
Δεν ερχόμαστε να υποσχεθούμε λαγούς με πετραχίλια, το οποίο κάνουν οι άλλοι, γιατί δεν είναι της στιγμής αυτής. Πρώτα πρέπει δηλαδή να βγεις από το καθεστώς που σε περιορίζει και κατόπιν ο λαός ο ίδιος θα αποφασίσει ποιοι από αυτούς οι οποίοι πολιτεύονται θα τον εκπροσωπήσουν σε μια ελεύθερη πορεία πια. Αλλαγή του μείγματος πολιτικής που εφαρμόζεται. Άρα, ξεχνάμε ότι ξέρουμε με επιτροπίες, με μνημόνια, με Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ακριβώς? Καταρχάς, η ίδια η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, και όχι μόνον, αλλά έγκριτοι συνταγματολόγοι, και θα συμπεριλάβω σε αυτούς, όσο και αν φανεί περίεργο, και τον κύριο Χρυσόγωνο και τον κύριο Κατρούγκαλο πριν εκλεγούν, έχουν γράψει και βιβλίο μάλιστα, όπως ο κύριος Κασιμάτης, γνωρίζουν και τονίζουν, και μάλιστα η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, ότι και οι τρεις δανειακές συμβάσεις, Έλενα, και οι τρεις δανειακές συμβάσεις. Ήταν αχρίαστες, θεωρείτε? Δεν έχουν περάσει ως νόμοι, αλλά ως σχέδια νόμων. Είναι άκυρες και από το Σύνταγμα και βάσει του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος μια ιδιαίτερη προσπάθεια για να πάψουν να ισχύουν, να πάψουν. Σε αυτό που λέτε θα πει όμως κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε το μεγάλο τίμημα, το πλήρωσε, έφυγε κομμάτι του, αποχώρησαν στενοί συνεργάτες τότε που συγκυβερνούσαν μαζί στο πρώτο εξάμηνο του κυρίου Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, γιατί ακριβώς είχε πει ότι θα καταργήσει αυτά τα σχέδια νόμου με ένα νόμο και ένα άρθρο και δεν κατάφερε να το κάνει. Τελικά αυτό που μας λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και τα πρωτοκλασσά τα στελέχη και οι βουλευτές του είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολος αυτός ο δρόμος. Εσείς μας το παρουσιάζετε σήμερα πολύ εύκολο. Έλενα, η απάντηση δεν είναι απλή. Δεν θέλανε δηλαδή. Έλενα, η απάντηση είναι απλή. Στο δεν θέλανε, δεν θέλανε, και μάλιστα δεν θα περιοριστώ στη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Θα ξεκινήσω από την πρώτη κυβέρνηση, η οποία μας έβαλε στο πρώτο μνημόνιο. Κάνω μια μικρή παρένθεση, όχι ότι και ακόμα και οι προηγούμενες ότι είναι αμέτωχες, έτσι. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τις μνημονιακές. Λοιπόν, εξαρτάται οι κυβερνήσεις. Είδες ότι δεν περιορίζουμε στην κυβέρνηση, άσχετα αν τώρα έχει πάει. Οι κυβερνήσεις ποιον θέλουν να υπηρετήσουν? Θέλουν να υπηρετήσουν το λαό που τις εξέλεξε ή θέλουν να υπηρετήσουν τις υπερεθνικές εταιρείες και τις τράπεζες? Άρα λοιπόν οι αποφάσεις τους και η πολιτική που εφαρμόζουν είναι ευθέως ανάλογη του ποιον θέλουν να υπηρετήσουν. Αυτό λοιπόν μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Αυτό το οποίο μόλις είπα δεν είναι δική μου άποψη. Δεν είναι κάτι το οποίο το βάζω στο τραπέζι και έρχομαι να το συζητήσω με ειδικούς. Είναι η επιστημονική τοποθέτηση του κυρίου Γιώργου Κασιμάτη, του κυρίου Κατρούγκαλ, του κυρίου Χρυσόγωνου, αλλά και έγκριτων νομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του διεθνούς δικαίου. Η ίδια η επιστημονική της Βουλής λέει επί λέξη ότι δεν είναι δυνατόν να εγκρίνονται από τη Βουλή σχέδια νόμων και όχι νόμοι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Βουλή εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονομικών να υπογράφει για αυτήν νόμους μετέπειτα. Δηλαδή, τον εξουσιοδοτεί και κατόπιν αυτά που υπογράφει δεν ξαναέρχονται και δεν περνάνε από τη Βουλή, ούτε καν γνωρίζει η Βουλή τι ισχύει. Αυτό λοιπόν δεν είναι θέμα συζήτησης, αν μπορεί κάποια κυβέρνηση να το κάνει ή όχι. Απλά και μόνο η κυβέρνηση αυτή προσφεύγει στο διεθνές δίκαιο, προσφεύγει σε διάφορους άλλους οργανισμούς που υπάρχουν και ζητά την ακυρότητα η οποία προβλέπεται από το ίδιο το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν το κάνει κανένας. Δεν είναι ότι το προσπάθησαν και δεν μπόρεσαν. Απλά δεν το ζήτησε κανένας. Βλέπεις ότι διαφέρει πάρα πολύ αυτό που μου είπες από αυτό το οποίο συμβαίνει. Και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα ακόμη. Όταν έχουμε αυτή τη στιγμή εκχωρήσει την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασυλία, όταν στο τρίτο μνημόνιο έχουμε αποδεχθεί ότι δεν μπορεί να ψηφιστεί στην Ελληνική Βουλή νόμος σχετικός βέβαια με τις δανειακές συμβάσεις, έτσι, εάν δεν έχει πριν τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών, όταν έχουμε την ΑΔΕ, η οποία έχει το δημόσιο ταμείο, αυτή τη στιγμή εσύ είσαι εργαζόμενη. Οι εισφορές σου, Έλενα, δεν πηγαίνουν πια σε συνταξιδοτικό εισφορέα. Πηγαίνουν στην ΑΔΕ.
η σύνταξη που θα πάρεις αύριο και η σύνταξη που παίρνει σήμερα ο πατέρας σου ή ο θείος σου ή ο οποιοσδήποτε συγγενής σου, δεν πληρώνεται από το συνταξιδοτικό του φορέα, αλλά από τον κρατικό προϋπολογισμό που εγκρίνει και ελέγχει η ΑΔΕ. Είναι κρατικό επίδομα. Τα δημοσιονομικά έσοδα, ακόμη και τα πρόστιμα στους αυτοκινητοδρόμους, αυτό πρέπει να το ξέρεις, πηγαίνουν στην ΑΔΕ. Άρα λοιπόν, ακόμη και ο κόφτης, ο δημοσιονομικός κόφτης που ξεχάσαμε, αλλά συνεχίζει να ισχύει, είναι στην απόλυτη διάθεση της ΑΔΕ. Όταν λοιπόν σαν χώρα δεν έχεις δικαίωμα να ψηφίζεις νόμους σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σου και τη δημοσιονομική σου πολιτική και μάλιστα ούτε καν για να κάνεις 5 μέρες παραπίσω μια ημερομηνία, μια προθεσμία υποβολής δηλώσεων. Θα πει κανείς κάτι τέτοιο, δεν ισχύει. Θα έλεγε κανείς τώρα, αν είχαμε εδώ απέναντί μας έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ή έναν υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί έχουμε βελτιωθεί κινήσεων αφού βγήκαμε τον περασμένο Αύγουστο από το μνημόνιο. Καταρχήν. Είμαστε στη μεταμνημόνια εποχή. Καταρχήν, θα πούνε, θα επικληθούν. Ας πούνε ό,τι θέλουν. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω να κάνω προσωπικό αντίλογο με κάποιους ανθρώπους που πιθανόν αυτό το πράγμα να το αγνοούν και το σέβομαι. Mm-hmm. Εσύ, σαν δημοσιογράφος, θα θυμάσαι, και είναι πολύ απλό αυτό που θα σου πω, σε κάθε περίπτωση ρύθμισης, θυμάσαι από τον περασμένο Οκτώβριο ρύθμιση, τάδε λένε ναι, μεν εμείς θα, αν το εγκρίνουν οι θεσμοί. Το θυμάσαι αυτό. Βέβαια, υπάρχει επιτροπή. Μπορεί να είναι πιο χαλαρή, αν αλλά το εγκρίνουν, ναι, το αν το δεν είναι πιο χαλαρή. Αντίθετα, λέγεται ενισχυμένη επιτροπή και από 3 φορές το χρόνο είναι 4 φορές το χρόνο. Λέγεται ενισχυμένη επιτροπή, δεν είναι πιο χαλαρή. Είναι πιο σοβαρή ακόμη. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Η απάντηση μία είναι ότι δεν είναι κάτι που χωράει συζήτηση. Οι ίδιοι οι βουλευτές, οι ίδιοι οι υπουργοί λένε ναι, μεν εμείς έχουμε, θέλουμε την πρόθεση, αλλά δεν το επέτρεψαν οι θεσμοί. Πόσα νομοσχέδια γύρισαν πίσω. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι άρα, κάτι που χρειάζεται συζήτηση. Ζούμε μέσα σε ένα τρίτο μνημόνιο μακράς διάρκειας. Όχι, όχι, Έλενα. Άκουσε. Θυμάσαι την αιτιολογία που χρησιμοποιήθηκε από το πολιτικό προσωπικό της χώρας για να μπούμε στο πρώτο μνημόνιο. Είναι ότι κάποια στιγμή το ελληνικό δημόσιο τότε έβγαλε ομόλογα. Ομόλογα τι σημαίνει? Σημαίνει μεταχρονολογημένες επιταγές. Σωστά. Και λέει, ποιος θέλει να με χρηματοδοτήσει με εγγύηση τα ομόλογα του ελληνικού λαού? Νεκρική σιγή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό λέγεται στην οικονομική ορολογία χρεοκοπία. Διότι έχεις ανάγκη από δανεικά για να ανανεώσεις τα προηγούμενα δανεικά σε ποσοστό 66% και ένα 34% για να καλύψεις τη διαφορά των κρατικών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα πλέον σαν χώρα ζεις με δανεικά. Έρχεσαι λοιπόν και λες πάρτε μία μεταχρονολογημένη επιταγή και δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος. Μια επιχείρηση, ιδιωτική επιχείρηση, Έλενα, σε αυτή τη φάση χρεοκοπεί. Γιατί δεν έχει πια έσοδα. Επειδή όμως ένα κράτος ποτέ δεν χρεοκοπεί, γιατί οι εγγυητές των οφειλών του είναι οι πολίτες. Έτσι. Απλά μπαίνει σε ειδικό καθεστώς όπου αναλαμβάνουν οι δανειστές του για να μην τα χάσουν όλα. Γιατί σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα ήταν από πάνω, οι δανειστές ήταν από κάτω. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να πληρώσει. Ποιος θα είχαν, η Ελλάδα ή αυτοί που είχαν λαμβάνει? Αυτοί που είχαν λαμβάνει. Ποιες ήταν? Οι ξένες τράπεζες. Το είπε η Λαγκάρ, το είπε ο Γιούγκερ, το είπαν όλοι. Ότι βάλαμε την Ελλάδα στα μνημόνια για να μην χάσουν όχι τα χρήματά τους, τα κέρδη τους, οι ξένες τράπεζες. Έρχονται λοιπόν και τι λένε στην Ελλάδα? Ξέρεις κάτι? Για τα επόμενα 3 χρόνια, τα γραμμάτια που έχουμε εμείς στα χέρια μας, τις επιταγές, τις μεταχρονολογημένες, επειδή εσύ δεν θα έχεις για να μας τις πληρώνεις, κάθε φορά που θα λύγει μια επιταγή που έχουμε εμείς, θα σου δίνουμε εμείς τα λεφτά και τον τόκο για να μας πληρώνεις. Αλλά επειδή είσαι σε δύσκολη θέση και δεν μπορεί ο πολίτης σου να πληρώνει και υψηλό τόκο για τον καινούργιο δανεισμό που θα σου κάνω, για να ανανεώσω τον παλιό, να τον ανανεώσω, όχι να τον μειώσω, θα σου κάνω μικρό επιτόκιο. Θα στα δίνω με 0,8%. Το μνημόνιο λοιπόν τι προέβλεπε? Προέβλεπε μέχρι πέρυσι, όταν έλυγε ένα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, μόνο του ελληνικού δημοσίου, όχι για μισθούς ή συντάξεις που άκουσες να λένε, θα σου δώσω, μας έδιναν τα χρήματα για να τους τα δώσουμε, με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό που είχαμε δανειστεί με το ομόλογο που έλυξε. Άρα λοιπόν, αυτοί που βγήκανε από τα μνημόνια,
Είναι οι δανειστές. Γιατί δεν είναι πια υποχρεωμένοι στις επόμενες δανειακές μας λήξεις να μας δώσουν χαμηλότερο δάνειο. Γι' αυτό μας είπανε, κόψτε το σβέρκο σας, κόψτε το κεφάλι σας, βγείτε στις αγορές και ο σώζον εαυτό σωθεί του. Το νεοπαλαϊκό μέτωπο τι προτείνει για την επόμενη μέρα και γιατί κανείς να στραφεί σε εσάς, να αποτανθεί σε εσάς, να έτσι, πώς να το πω, ο κόσμος κακά τα ψέματα είναι απογοητευμένος. Υπάρχει μεγάλη μερίδα απογοητευμένου κόσμου από όλες τις πολιτικές που ασκήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί να στραφεί σε εσάς και να εναποθέσει τις λίγες ελπίδες που του έχουν μείνει σε κάτι καλύτερο, σε ένα καλύτερο αύριο. Θα μπορούσα να πω πολλούς λόγους, αλλά δεν θα κουράσω τους ανθρώπους που μας ακούνε. Θα ξεκινήσω με δύο και μετά θα πω τους δύο λειτουργικούς. Ο πρώτος είναι ο εξής. Σας κοιτάζω στα μάτια. Έχουμε αποφασίσει και έχουμε πάρει απόφαση σε επίπεδο συνεδρίου, πανελληνίου συνεδρίου. Είναι γραμμένη και είναι υπόψη των εισαγγελέων. Όλοι όσοι, εφόσον και αν εκλεγούμε, εάν μέσα σε 3 μήνες δεν μπορέσουμε να επιτύχουμε τα προτάγματά μας, δηλαδή την αλλαγή της πολιτικής αυτής που προανέφερα μέσα στη Βουλή, δεσμευόμεθα νομικά. Μπορεί ο κάθε πολίτης, και εσύ που με ακούς τώρα να το κρατήσεις, να με διώξεις νομικά. Αυτό να παραιτηθούμε. Θα σας πω, αυτό προϋποθέτει. Να παραιτηθούμε. Ναι, αυτό προϋποθέτει που λέτε όμως, για να αλλάξετε το μείγμα της πολιτικής, ακόμα και αν εισέλθετε στη Βουλή με το ποσοστό του 3% πόσο χρειάζεται, πώς θα καταφέρετε να αλλάξετε όλο το κλίμα μέσα στη Βουλή. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να σου πω. Ότι αν δούμε ότι δεν μπορούμε, δεν έχει σκοπό κανένας από εμάς, ούτε ομιλών, να παραμείνουμε παθητικοί συμπράττοντες, σηκώνοντας το χεράκι μας και λέγοντας ναι, όχι, απέχω και παίρνοντας τα όβολα, παίρνοντας καλά, όχι Έλενα. 3 μήνες. Στους 3 μήνες παρετούμεθα και οι εκλεγμένοι και οι αναπληρωματικοί. Ευήκο άτομα μπορείτε να βρείτε μέσα από αυτούς που είναι ήδη στη Βουλή για να, θα ήθελα να σου τους περάσετε τις πολιτικές σας. Θα ήθελα να σου... Το δεύτερο, σαν ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, έχουμε καταθέσει μία μήνυση έγκληση. Η μήνυση έγκληση δεν μπορεί να μπει στο αρχείο, δεν μπορεί να θαυτεί. Κάποια στιγμή θα την πιάσει ένας εισαγγελέας στα χέρια του. Έχει την ίδια ισχύ που έχουν αυτή τη στιγμή οι διώξεις των φασιστών Ναζί, που ακόμη και 100 χρονών τους πιάνουν, τους βρίσκουν και τους κλείνουν φυλακή. Δεν έχει χρονικό τέλος. Μόνο το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο το έχει κάνει αυτό. Αν βρεθούμε μες στη Βουλή, αυτό θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Έχουμε κάνει μήνυση έγκληση για σκάτη προδοσία σε όλους όσους έχουν βάλει την υπογραφή τους στα μνημόνια. Και μόνον αυτούς. Και όταν λέω μήνυση έγκληση σε σκάτη προδοσία, αναφέρομαι στα άρθρα του Συντάγματος συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή δεν βγαίνω από το νομικό πλαίσιο και είναι αυτά που προβλέπονται τα όργανα της δικαιοσύνης που προβλέπονται από το ελληνικό κράτος, από το ελληνικό σύνταγμα, τα οποία θα αναλάβουν την υπόθεση. Αν τους βγάλουν αθώους, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Αλλά όμως υπάρχει μήνυση, έγκληση, η οποία δεν μπορεί να μπει στο αρχείο. Άρα, το πρώτο το οποίο έχουμε δεσμευτεί είναι ότι αν δεν μπορέσουμε και δούμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πολιτική, δεν καθόμαστε μέσα. Δεν έχει κανένα νόημα να μείνουμε. Προδίδουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεύτερο, μπορούμε να προχωρήσουμε τη μήνυση, έγκληση και να αρχίσουν κάποια πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους. Και το τελευταίο. Εάν υπάρχουν ευήκο αότα, αυτό το πράγμα ήδη φάνηκε. Το γεγονός ότι υποστηρίζουν όχι την ιδεολογία μας ή τις πολιτικές μας θέσεις σαν κόμμα, αλλά το πρόταγμά μας, ότι πρώτα απ' όλα διαγράφουμε το χρέος και βγάζουμε την Ελλάδα από το καθεστώς της Επιτροπίας. Ήδη μας υποστηρίζουν πάρα πολλές προσωπικότητες και κινήματα που δεν έχουν καμία σχέση με την ιδεολογία μας. Ήδη αυτό συμβαίνει. Να σκεφτείς ότι με το ΑΚΕΛ που κατεβαίνουμε, έχουμε πολλές ιδεολογικές διαφορές. Αλλά συμφωνούμε σε ένα, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά για όλους. Άρα λοιπόν θα ήθελα αυτό να γίνει αντιληπτό από το βήμα που μου δίνεις, ότι δεν κατεβαίνουμε αυτή τη στιγμή λέγοντας ό,τι λέει ο καθένας ή ότι θα μπορούσαμε να πούμε σε μια φυσιολογική εκλογική περίοδο. Είμαστε δηλαδή εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι κουνάμε τον κόδωνα του κινδύνου, χτυπάμε τον κόδωνα του κινδύνου, ότι αν συνεχίσουμε να μένουμε σε αυτή την κατάσταση, όχι ανάπτυξη δεν θα δούμε στον ένα από τον άπαντα, αλλά σε λίγο όλα μας τα παιδιά, ακόμα κι εσύ, αναγκαστείς να βγεις στο εξωτερικό για ένα κομμάτι ψωμί και αν είσαι τυχερή. Δεν θα μείνει κανένας εδώ. Χάνεται η πατρίδα μας. Φως στον ορίζοντα δηλαδή δεν βλέπετε, έτσι δεν ακριβώς το επόμενο ερώτημά μου, αλλά από τα συμφραζόμενα και από τα λεγόμενά σας,
Έλενα, βλέπετε δυσίωνο το μέλλον, έτσι. Θα σου επιτύσω. Θα σου είστε και ένας άνθρωπος που έχετε τρία παιδιά σε πολύ παραγωγικές ηλικίες, πολύ νεαρά. Δόξα και φαντάζομαι το Θεό, δόξα έχετε... το Θεό, Έλενα. Ναι, φαντάζομαι ότι θα έχετε ανησυχίες έτσι για αυτά τα ζητήματα. Για το πώς θα αποκατασταθούν, το τι μέλη γενέστε σε αυτή τη χώρα. Ανησυχίες όχι, Έλενα. Mm-hmm. Γιατί σε προσωπικό επίπεδο πιστεύω ότι σαν γονείς οφείλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας την αγάπη, το σεβασμό, την αγάπη στην οικογένεια, την τιμή στην πατρίδα, την αλληλεγγύη, τη φιλανθρωπία, αρετές και πάνω απ' όλα να εμπιστεύονται τον εαυτό τους, να πιστεύουν στον εαυτό τους και να δίνουν έναν έντιμο αγώνα. Θα τα βγάλουν πέρα, θα τα καταφέρουν και ας μην διοριστούν. Εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που ποτέ θα έβλεπα διορισμό ή βόλεμα ούτε για τα ίδια μου τα παιδιά. Και δεν το έχω κάνει φυσικά. Άρα λοιπόν δεν ανησυχώ. Έχω τη γνώση, έχω μια τεράστια γνώση πάνω στα οικονομικά και το τι συμβαίνει. Αυτή η γνώση με προστατεύει από τον ανησυχώ, γιατί γνωρίζω πολύ καλά το τι συμβαίνει και το πού πηγαίνει. Με ρώτησες αν βλέπω κάποιο φως. Θα σου απαντήσω με στοιχεία, Έλενα, όχι υποκειμενικά. Το 1980, στον πρωτογενή τομέα, για πρωτογενή τομέα μιλάμε όλους τους κλάδους, έβγαινε το 25% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Το 80, το 25% του ΑΕΠ έβγαινε από τον πρωτογενή τομέα. Και αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά, γιατί έχεις πιστεύω συγγενείς, ότι ποιες θέσεις εργασίας υπήρχαν στον πρωτογενή τομέα και πόσες. Πόσοι άνθρωποι εργάζονταν στην αλεία, στην κτηνοτροφία, ορυχεία, μεταλλεία, γεωργία, δασοκομεία. Πόσοι άνθρωποι εργάζονταν. Στη μεταποίηση είχαμε το 15% του ΑΕΠ. 15 και 25, 40% του ΑΕΠ ήταν στον πρωτογενή τομέα και στην μεταποίηση πριν 40 χρόνια. Συμφωνεί. Ξέρεις πόσο έχουμε σήμερα. Δεν μπορείς να ξέρεις. 3% του ΑΕΠ είναι ο πρωτογενής τομέας και 7% η μεταποίηση και αυτό μειώνεται συνέχεια. Άρα λοιπόν, το 90% σήμερα και το 95% αύριο θα προσπαθήσει να ζήσει και να βρει εργασία πού. Πες μου λοιπόν εγώ, σαν οικονομολόγος, πώς μπορώ να βλέπω φως στην άκρη του τούνελ. Μάλιστα. Πώς μπορώ να βλέπω φως στην άκρη του τούνελ όταν όλες οι κυβερνήσεις, δεν μιλάω κομματικά, δεν θέλω να το καταλάβεις, όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή που είναι μέσα στη Βουλή, οι συστημικές, εκτός ίσως από κάποια κόμματα, έτσι, μεμονωμένα. Τι μας λένε. Πρωτογενή πλεονάσματα. Σε τι διαφέρουν. 4,5% ο ένας, 2,2% ο άλλος, 1,2% ο άλλος. Μα το πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι κάτι που περισσεύει. Είναι ότι βάζω στο λαό άμεσους και έμεσους φόρους παραπάνω από αυτούς τους οποίους χρειάζομαι για τις κρατικές μου δαπάνες, με σκοπό να πληρώσω τους στόκους και τα χρεολύσια των δανείων. Παραπάνω φόροι. Για να δημιουργήσω πρωτογενές πλεόνασμα δημοσιονομικό. Πώς είναι δυνατόν όμως να πάει καλύτερα η οικογένεια, πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ευημερία στη χώρα, όταν αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το δημοσιονομικό, ζητάω να το βγάλω, να το πάρω, από το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα του οικογενειακού προϋπολογισμού που ήδη έχει έλλειμμα. Μάλιστα. Πώς είναι δυνατόν. Mm-hmm. Απλά λογικά, δεν μιλάω σαν οικονομολόγος. Απήχηση σε αυτά που λέτε και αυτά που συζητάμε αυτή την ώρα, βλέπετε στον κόσμο όταν πάτε να τα επικοινωνήσετε. Και θα στραφεί στα μικρά κόμματα, στους μικρότερους πολιτικούς χώρους ο κόσμος σε αυτές τις εκλογές, θεωρείτε. Έλενα, συγχαρητήρια, δεν σου το λέω τυπικά. Με έκανες ίσως την ερώτηση που είναι η απάντηση, ίσως είναι το κλειδί σε όλα. Με έδωσες το έναυσμα δηλαδή. Από το 80 και μετά, ο μέσος πολίτης έχει μάθει να εντάσσεται κάπου. Σε ένα κόμμα, σε ένα σύστημα. Και από εκεί και πέρα να προσδοκά την αντιπαροχή του με την ψήφα του. Κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Τι γίνεται λοιπόν. Έχοντας μάθει από το 80 μέχρι τώρα, είναι πάρα πολλά τα χρόνια, οι περισσότεροι, βγάζοντάς τους από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, όπως προανέφερα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, είναι υποχρεωμένοι κάπου να έχουν ένα εισόδημα. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό το εισόδημα δεν μπορεί να το έχουν από τον ιδιωτικό τομέα,
προσπαθούν να το έχουν από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από δήμους, από περιφέρειες, από δημόσιο, από οπουδήποτε αλλού. Για να έχει όμως ένας πολίτης σήμερα την παραμικρή πιθανότητα, όχι να διοριστεί όπως διοριζόταν παλιά, γιατί δεν υφίσταται πια τέτοιο καθεστώς, ακόμη και να μπει 10 μήνες, 12 μήνες, μέσα σε ένα καθεστώς μέσω ΕΣΠΑ, για 10 μήνες στην καθαριότητα, πρέπει να είναι ενταγμένος μέσα σε ένα τέτοιο μηχανισμό εξυπηρέτησης. Γιατί παλιά είχαμε και τα επισπευδόσημα, τώρα δεν υφίστανται με αυτή την έννοια πια. Άρα λοιπόν, δεν τον ενδιαφέρει τι σημαίνει ελευθερία, δεν τον ενδιαφέρει τι σημαίνει αυτονομία, δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά τα οποία μόλις ανέφερα. Τον ενδιαφέρει να δώσει λύσεις στο πρόβλημά του τώρα. Μάλιστα. Γιατί τώρα δεν έχει δουλειά, τώρα δεν του φτάνουν τα χρήματα να πληρώσει τη ΔΕΗ, τώρα περιμένει να πάρει ένα επίδομα, γιατί δεν βγαίνει πέρα. Άρα λοιπόν, με την τεχνική της χειραγώγησης και με την τεχνική της εξάρτησης έχουν οδηγήσει τον πολίτη, τον έχουν καταστήσει όμηρο του συστήματος, με αποτέλεσμα να προσδοκά κάτι που κάλλιο 5 και στο χέρι τώρα, παρά 10 και καρτέρι. Συνεπώς, επειδή έχω κάθε μέρα συζήτηση με πάρα πολλούς ανθρώπους και λόγω του ότι, όπως πολύ σωστά είπες, έκλεισα 12 χρόνια σαν οικονομικός αναλυτής σε τηλεοπτικά κανάλια, βγαίνω στο ραδιόφωνο, γράφω στην τοπική εφημερίδα και με ξέρει πολλοί κόσμος και με ρωτά. Έχω διαπιστώσει λοιπόν ότι μου λένε ναι, σε καταλαβαίνω, δίκιο έχεις, αλλά το παιδί μου είναι 3 χρόνια άνεργο και αν ψηφίσω τον τάδε, μου είπε ότι θα τον βάλει στα hotspot. Μάλιστα. Αυτό τα λέει όλα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε, άρα πρέπει πρώτα εμείς να Έλενα. Αλλάξουμε. Έλενα, θα αλλάξουμε. Όταν υπάρχει κόσμο, ακόμα κόσμος που σκέφτεται και ψηφίζει με αυτή τη λογική ότι θεωρεί ότι μπορεί ακόμα και τώρα, μετά από όσα περάσαμε, να τον διορίσει κάποιος, εντάξει, τι να πω πραγματικά. Θα κλείσω τη συνέντευξη δίνοντάς σου απάντηση και τεκμηριώνοντας το λόγο μου. Πώς θα αλλάξει. Υπάρχει ένα τραγούδι του Χατζηδάκη που λέγεται «Και μάλλον, και μάλλον». Ίσως δεν το έχεις ακούσει. Το έχω ακούσει και βέβαια. Στο τέλος λοιπόν, ο Κεμάλ, ο οποίος έταξε στους Βεδουίνιους ότι θα τους φέρει νερό και ψωμί, θα αλλάξουν οι καιροί, και οι ίδιοι οι αρχόντι τον πήγαν στο χαλίφι και του έβαλε τη θηλιά. Έτσι. Όταν έφτασε και είδε τον Αλλάχ στον ψηλό του θρόνο, του λέει ο Αλλάχ, λυπημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Λένα. Εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία και ίσως θα ξαναπούμε στον δρόμο προς τις. Εύχομαι ελευθερία στην πατρίδα μας και κάποτε να ανασάνουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαμιχαήλ, για την παρουσία σας εδώ.